Η Ελλάδα παραχωρεί στην Ουκρανία τα τεθωρακισμένα BMP-1 και η Γερμανία θα της δώσει τα ατόμα Marder 1A3. Αυτό ανακοίνωσε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς κατά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη χώρα. Πολιτικά θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα ακόμα περισσότερα προβλήματα με τη Ρωσία και ένας θεός ξέρει που θα καταλήξει κόντρα. Είναι η πρώτη φορά που μια χώρα δίνει τόμα στην Ουκρανία. Τεχνικά προφανώς κλείνει και το θέμα των τόμα με 12 χρόνια καθυστέρηση, αφού τα ατόμα Marder 1A3 είχαν προσφερθεί και το 2010 επίσημα στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί πως είναι κατασκευή της δεκαετίας του 80. Όπως είπε ο Σόλτς, θα παράσχουμε στην Ελλάδα γερμανικά οχήματα μάχης πεζικού. Οι συνολικές ανάγκες σε ερπιστριοφόρο ατόμα του ελληνικού στρατού έχουν προσδιοριστεί σε 933 μονάδες, εκ των οποίων 840 προορίζονται για το πεζικό και 93 για τα τεθωρακισμένα. Για την ώρα θα παραλάβουμε περίπου 11 ατόμα.